Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 793, είναι το 7ο κεφάλαιο από το βιβλίο του Δανιήλ. 7ο κεφάλαιο του Δανιήλ, δόξα στο Θεό. Σελίδα 793. Το 7ο κεφάλαιο. Εν το πρώτο έτη του Βαλτάσαρ, βασιλέως της Βαβυλώνος, ο Δανιήλ είδε εν ύπνιον και οράσεις και συγκεφαλής αυτού επί της κλίνης αυτού. Τότε έγραψε το εν ύπνιο και διηγήθη το κεφάλαιον των λόγων. Ο Δανιήλ ελάλησε και είπεν, «Εγώ εθεώρουν εν το οράματί μου τη νύχτα και ειδώ οι τέσσερις άνεμοι του ουρανού συνεφόρμησαν επί τη θάλασσαν τη μεγάλη. Και τέσσερα θηρία μεγάλα ανέβησαν εκ της θαλάσσης διαφέροντα απαλλήλων. Το πρώτον ήτο ως λέον και είχε πτέρυγας αυτού. Εθεώρουν όσο εωσού απεσπάστησαν οι πτέρυγες αυτού και εσηκώθη από της γης και εστάθη επί τους πόδας ως άνθρωπος και καρδία ανθρώπου εδόθη σε αυτό. Και ειδού έπειτα θηρίων δεύτερον όμοιον με άρκτον και εσηκώθη κάτω των πλάγιων και είχε τρεις πλευράς εν το στόματι αυτού μεταξύ των οδόντων αυτού και έλεγον ούτω προς αυτό σηκώθητη κατάφαγε σάρκας πολλάς. Μετά τούτο εθεώρουν και ειδού έτερον ως λεοπάρδαλης έχουν επί τα νότα αυτού τέσσερις πτέρυγες πτηνού. Το θηρίον είχε έτη τέσσερις κεφαλές και εδόθη εξουσία εις αυτό. Μετά τούτο είδον εν της οράμασι της νυχτός και ειδού θηρίον τέταρτον τρομερών και καταπληκτικών και ισχυρών σφόδρα. Είχε μεγάλους σιδηρούς οδόντας. Κατέτρωγε και κατεσυνέτριβε και κατεπάτη το υπόλοιπο με τους πόδας αυτού. Και αυτό ήταν διάφορον πάντων των θηρίων το προαυτού και είχε 10 κέρατα. Παρετήρουν τα κέρατα και ειδού έτερων μικρών κέρας ανέβη μεταξύ αυτών έμπροσθεν του οποίου 3 εκ των πρώτων κεράτων εξεριζώθησαν. Και ειδού εν το κέρατι τούτο ήσαν οφθαλμοί ως οφθαλμοί ανθρώπου και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα. Εθεώρουν έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν. Και ο παλαιός των ημερών εκάθισε, το οποίο το ένδυμα ή το λευκόν οσχιών και ετρίχε κεφαλής αυτού ως μαλλίων καθαρών. Ο θρόνος αυτού ήταν ως φλόξ πυρός και η τροχή αυτού ως πυρ καταφλέγων. Ποταμός εξήρχετο και διεχέετο απέμπροσθεν αυτού, χιλιάδες υπηρέτουν εις αυτόν και μύριε μυριάδες παρίσταντο ενώπιον αυτού. Το κριτήριον εκάθισε και τα βιβλία είναι όχθησαν. Εθεώρουν τότε εξαιτίας της φωνής των μεγάλων λόγων τους οποίους το κέρας ελάλη, εθεώρουν έως σου εθανατώθη το θηρίον και το σώμα αυτού απολέσθη και εδόθη σκάφσιν πυρός. Περί δε των λοιπόν θηρίων η εξουσία αυτών αφηρέθη πλην παράταση ζωής εδόθη αυτά έως καιρού και χρόνου. Είδον εν οράμασι νυχτός και ειδού ως υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των εφελών του ουρανού και έφτασε έως του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτών ενώπιον αυτού. Και σε αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία δια να λατρεύωσιν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και η γλώσσα. Η εξουσία αυτού είναι η εξουσία αιώνιος, ήτης δε θέλει παρέλθει και η βασιλεία αυτού ήτης δε θέλει φθαρεί. Έφρυξε το πνεύμα εμού του Δανιήλ εντός του σώματός μου και εράστης κεφαλής μου με ετάρατον. Επλησίασα εις ένα των παρισταμένων και ζήτων να μάθω παρά αυτού την αλήθεια πάντων τούτων και ελάλησε προς εμέ και μη εφανέρωσε την ερμηνεία των πραγμάτων. Ταύτα τα μεγάλα θηρία τα οποία είναι τέσσερα είναι τέσσερις βασιλίσι την εστέλουσιν εγερθή εκ της γης. Αλλά οι Άγιοι του Υψίστου θέλουσι παραλάβει την βασιλείαν και θέλουσιν έχει το βασίλειον εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Τότε ήθελα να μάθω την αλήθεια περί του τετάρτου θηρίου, το οποίο είναι το διάφορον από πάντων των άλλων καθ' υπερβολήν τρομερών, του οποίου οδόντες είναι σιδηροί και όνυχες αυτού χάλκινοι. Κατέτρωγε, κατεσυνέντριβε και κατεπάτη το υπόλοιπο με τους πόδας αυτού. Και περί των 10 κεράτων, τα οποία ήσαν εν τη κεφαλή αυτού. Και περί του άλλου, το οποίο ανέβη και έμπροσθεν το οποίο έπεσαν 3. Περί του κέρατος, λέγω εκείνου, το οποίο είχε οφθαλμούς και στόμα λαλούν μεγάλα πράγματα, του οποίου η όψιση το ρωμαλαιοτέρα παρά των συντρόφων αυτού. Εθεώρουν και το κέρας εκείνο έκαμνε πόλεμον μετά των Αγίων και υπερίσχυε κατά αυτόν.
έως σου ήλθεν ο παλαιός των ημερών και δόθη η κρίση εις τους Αγίους του Υψίστου και ο καιρός έφτασε και οι Άγιοι έλαβον την βασιλεία. Και εκείνος είπε το θηρίον το τέταρτον θέλει είστε η τετάρτη βασιλεία επί της γης ή της θέλει διαφέρει από πασών των βασιλειών και θέλει καταφάγει πάσαν την γην και θέλει καταπατήσει αυτήν και κατασυντρίψει αυτήν. Και τα δέκα κέρατα είναι δέκα βασιλείς ή την εστέλους είναι εγερθεί εκ της βασιλείας ταύτης και κατόπιν αυτόν άλλος θέλει εγερθεί και αυτός θέλει διαφέρει τον πρώτον και θέλει υποτάξει τρεις βασιλείς. Και θέλει λαλήσει λόγους εναντίον του Υψίστου και θέλει κατατρέχει τους Αγίους του Υψίστου και θέλει διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους και θέλει σου δοθεί στην χείραν αυτού μέχρι καιρού και καιρών και ως ημίσεως καιρού. Κριτήριον όμως θέλει καθίσει και θέλει αφαιρεθεί η εξουσία αυτού δια να φθαρεί και να αφανιστεί έως τέλους. Και η βασιλεία και η εξουσία και η μεγαλοσύνη των βασιλειών των υποκάτω παντός του ουρανού θέλει δοθεί στον λαόν των Αγίων του Υψίστου, του οποίου η βασιλεία είναι η βασιλεία αιώνιος και πάσε εξουσία θέλουσι λατρεύσει και υπακούσει σε αυτόν. Έως εντάφθα είναι το τέλος του πράγματος, όσον διεμέ τον Δανιήλ διαλογισμή μου, πολύ μετάρατον και υπόψεις μου ηλιώθηκεν εμή, πλην συνετήρησα το πράγμα εν την καρδία μου. Αμήν. Είναι το δεύτερο έτος του βασιλιά Βαλτάσαρ, του ασεβούς εκείνου βασιλιά, ο οποίος μάλιστα τη βραδιά που επρόκειτο να πεθάνει, έκανε τη μεγάλη ασέβεια ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων να πάρει τα σκεύη, τα άγια του ναού του Θεού και με αυτά να διασκεδάζει μέσα στο συμπόσιο το μεγάλο της αμαρτίας που έκανε. Όμως ενώ εκείνη την εποχή και στη βασιλεία ήταν ο Βαλτάσαρ ασεβής άνθρωπος που παρόλο που είχε ακούσει για το Θεό από τον Αβγοδονόσορα και όλοι όλο το βασίλειό του αλλά και η μητέρα του ήσαν άνθρωποι που γνώριζαν το Θεό, αυτός συνέχιζε μέσα στην ασεβιά του, όμως ο Θεός σε οποιασδήποτε συνθήκες συνεχίζει το έργο του, συνεχίζει τις επισκέψεις του στους ανθρώπους του Θεού. Δηλαδή είναι θαυμαστό, αδελφοί αγαπητοί, πως ο Θεός επιλέγει τους ανθρώπους και επεμβαίνει και αποκαλύπτει και επισκέπτεται. Και θα έλεγε κανείς από εδώ ο Βαλτάσαρ μέσα στην ασέβεια, από εκεί ο Δανιήλ μέσα στην ευλογία. Το δεύτερο λοιπόν αυτό χρόνο, σε νυχτωρινή όραση, σε ενύπνιο, ο Θεός επισκέπτεται το Δανιήλ για να του αποκαλύψει το σχέδιό του. Και ο Δανιήλ βέβαια το έγραψε, είναι ο Λόγος του Θεού, είναι οι προφητείες του Δανιήλ, είναι το ευλογημένο αυτό βιβλίο του Δανιήλ που 2.500 χρόνια από σήμερα περιγράφει σε λεπτομέρειες τις μέρες μας και ιδιαίτερα τις μέρες μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Το κύριο χαρακτηριστικό του Δανιήλ από εδώ και στο εξής είναι ότι δεν βλέπει καθόλου την Εκκλησία, δεν βλέπει καθόλου την περίοδο της Χάριτος. Δεν του την έχει αποκαλύψει ο Θεός, αλλά βλέπει την ιστορία της ανθρωπότητος μέσα από το λαό Ισραήλ. Το έργο του Θεού μέσα από το λαό Ισραήλ. Του δείχνει λοιπόν μέσα στην όρασή του και την περιγράφει ο Θεός μέσα στο ενύπνιό του, του δείχνει ένα πρώτο θηρίο που μοιάζει με λιοντάρι, αλλά έχει πτέρυγες αητού. Απεσπάστησαν οι πτέρυγες αυτού και σηκώθη από της γης και στάθη επί του σπόδας ως άνθρωπος και η ιδέα του ανθρώπου εδόθη σε αυτόν και αυτή είναι το βασίλειο της Βαβυλώνος και ο βασιλιάς του βασιλείου Ναβουχοδονόσορ. 70 χρόνια διήρκησε αυτή η βασιλεία και θα δείτε ότι όλα τα θηρία τα οποία θα μας δείχνει ο Θεός ή θα δείχνει ο Θεός τον Δανιήλ και ο Δανιήλ θα μας το περιγράφει και ο Λόγος του Θεού θα μας το εξηγεί, είναι συνεχόμενες βασιλείες και μία μεγάλη διακοπή θα γίνει μεταξύ της μεγάλη διακοπή μετά το τέλος της τετάρτης βασιλείας και πριν τη βασιλεία του Αντίχριστου. Η Βαβυλώνα, όλες αυτές οι βασιλείες, όλες αυτές οι αυτοκρατορίες επεκράτησαν σε όλη τη γνωστή τότε οικουμένη. Και το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι, αν δείτε στο εδάφιο 2,
Λέγει ο Δανιήλ, ελάλησε και είπεν, εγώ εθεώρουν εν τον ορώματί μου τη νύχτα και ειδού τέσσερις άνεμοι του ουρανού συνεφόρμησαν επί την θάλασσαν την μεγάλη και από τη θάλασσα βγήκαν τέσσερα μεγάλα θηρία. Αν πάμε δε στο Αποκάλυψη του Ιωάννου, θα δούμε τα ίδια λόγια. Να δείτε τι ωραία, αδελφοί αγαπητοί, που ο Λόγος του Θεού όχι μόνο εξηγεί, αλλά ταιριάζει στην Παλαιά Διαθήκη και με την Καινή. Λέγει λοιπόν ο Ιωάννης στην Αποκάλυψή του, όταν του δείχνει ο Θεός πάλι με οράματα, και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης και είδων θηρίων αναβαίνων εκ της θαλάσσης, το οποίο είχε κεφαλάς 7, κέρατα 10 και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα και επί τα σκεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας, και εδώ να προσέξουμε, και το θηρίον το οποίον είδων ή το όμοιον με πάρδαλιν, υπόδες ως άρκτου και το στόμα αυτού ως λέοντος. Πάρδαλις, άρκτος και λέοντος, τα ίδια ακριβώς θηρία που αποκαλύπτει ο Θεός στο Δανιήλ πριν 500-600 χρόνια, αλλά όμως με διαφορετική σειρά. Δηλαδή ο Ιωάννης βλέπει από την Άρκτο, από την Ελλάδα και προς τα πίσω, δηλαδή βλέπει ο Ιωάννης το παρελθόν, όμως ο Δανιήλ βλέπει το μέλλον. Βρίσκεται στην περίοδο του Ναβουγοδονόσορα, βρίσκεται περίπου στην περίοδο του 550 μετά Χριστό, κάπου εκεί, και βλέπει λοιπόν το πρώτο θηρίο, τη Βαβυλώνα, που ήταν σαν λιοντάρι. Αμέσως μετά και ειδού έπειτα, αμέσως μετά, θηρίων δεύτερον όμοιων με άρκτον, που είναι οι Μητοπέρσες. Η πρώτη αυτοκρατορία κράτησε από το 606 μέχρι το 536, 70 χρόνια. Το δεύτερο θηρίο οι Μητοπέρσες κρατάνε περίπου 200 χρόνια, αμέσως μετά. Και ειδού έπειτα θηρίων δεύτερον όμοιων με άρκτον, και σηκώθη κατά το εν πλάγιον, και είχε τρεις πλευράς εν το στόμα τι αυτού μεταξύ των οδόντων, δηλαδή είχε, έτρωγε μία πλευρά στο στόμα του, τρεις πλευρές μεταξύ των οδόντων, και έλεγε ούτω προς αυτόν, σηκώθητη κατάφαγε σάρκας πολλάς. Αυτή είναι η δεύτερη βασιλεία, είπαμε, οι Μηδοπέρσες, που κράτησε από το 536 μέχρι το 330, οπότε εμφανίστηκε η αυτοκρατορία της Ελλάδος ως λεοπάρδαλης. Λέγει λοιπόν, μετά τούτο εθεώρουν και ειδού έτερων ως λεοπάρδαλης, έχουν επί τα νότα αυτού τέσσερα πτέρυγας πτηνού, και θηρίον είχε έτη, και το θηρίον είχε έτη τέσσερα σκεφαλάς και δόθη σε αυτό εξουσία. Οι τέσσερις πτέρυγες και οι τέσσερις κεφαλές είναι οι επίγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που θα δούμε μέσα στο Δανιήλ να ξαναπεριγράφεται ο βασιλιάς αλλά και η ελληνική αυτοκρατορία ακόμη πιο λεπτομερώς, όμως θα το δούμε τις επόμενες Δευτέρες. Μετά τούτο, στο 7 εδάφιο, είδον εν της οράμασης της νυχτός και δύο θηρίων τέταρτων τρομερών και καταπληκτικών και ισχυρών σφόδρα, και είχε μεγάλους σιδηρούς οδόντες, κατέτρωγε, κατεσυνέτριβε και κατεπάτη το υπόλοιπο με τους πόδας αυτού, και αυτό ήτο διάφορον πάντων των θηρίων των προαυτού, και είχε κέρατα 10. Είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που όμως αμέσως μετά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και σαν ένα θηρίο βλέπει ο Δανιήλ, παρετήρουν τα κέρατα, τα 10, και ειδού έτερον μικρόν κέρας ανέβη μεταξύ αυτών, έμπροσθεν του οποίου 3 εκ των πρώτων κεράτων εξεριζώθησαν, και ειδού εν το κέρατι τούτο ήσαν οφθαλμοί, ως οφθαλμοί ανθρώπου, και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα. Το βλέπει σαν ένα θηρίο, μέσα από το οποίο ένα μικρό κέρας θα βγει, και αυτός είναι ο Αντίχριστος. Βλέπετε ότι καμία αποκάλυψη δεν έχει, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, ο Δανιήλ για τη σωτηρία του Χριστού, για τον Χριστό μέχρι αυτή τη στιγμή, θα δούμε αργότερα ότι έχει, ιδιαιτέρως όμως καμία αποκάλυψη δεν έχει για τα 2000 χρόνια της οικονομίας της Χάριτος. Αλλά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία την βλέπει ένα θηρίο μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από την οποία θα βγει το μικρό κέρας που θα είναι ο Αντίχριστος και η βασιλεία του Αντιχρίστου.
Ξέρετε, αγαπητοί αδερφοί, ότι μετά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που κράτησε από το 150-145 μέχρι η Ελλάδα κράτησε, η Ελληνική Αυτοκρατορία κράτησε 330-145, από το 145 ξεσηκώθηκαν οι Ρωμαίοι που κράτησαν μέχρι το 100 μετά Χριστό, δηλαδή τον πρώτο αιώνα μόνο το χριστιανικό, και από τότε, από το 100 μετά Χριστό, τώρα ξαναεμφανίστηκε η Ευρώπη με ένα νόμισμα. Και είναι καταπληκτικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε, είμαστε μάρτυρες εμείς, να αναβιώνει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και μάλιστα όχι μια ιδιαίτερη αυτοκρατορία. Και κοιτάξτε να δείτε τι ωραία που τη λέει. Ανέβη το μικρό κέρας, εξεριζώθησαν τα άλλα και δεν σκότωνε, δεν καταπατούσε, δεν κατακτούσε, δεν κυριαρχούσε με πόλεμο, όπως ήταν παραδείγματος η Χάρη οι Μηδοπέρσες που κατέφαγε σάρκας πολλάς, ή όπως ήταν η Λεοπάρδαλες που είχε 4 κεφαλές και δόθη εξουσία εις αυτό. Το χαρακτηριστικό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν η σκληρότητα, αλλά το χαρακτηριστικό του μικρού κέρατος, που είναι η συνέχεια και η αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι εν το κέρατι τούτο ήσαν οφθαλμοί ως οφθαλμοί ανθρώπου και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα. Υποσχέσεις μεγάλες και οφθαλμοί ως οφθαλμοί ανθρώπου. Είναι το χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει πολέμους, δεν έχει κατακτήσεις, αλλά υποσχέσεις μεγάλες, δελεάζει όλα τα κράτη και κατά έναν περίεργο τρόπο όλα τα κράτη θέλουν πάση θυσία να γίνουν και να εισέλθουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα κράτη. Η Τουρκία, που πιστεύουμε, χωρίς να είμαστε σίγουροι, έτσι τουλάχιστον φαίνεται μέσα από τη γραφή, ποτέ δεν θα γίνει μέχρι που η Ευρωπαϊκή Ένωση να κυριαρχήσει σε όλη την ανθρωπότητα. Ποτέ δεν θα γίνει, γιατί δεν ήταν και ποτέ μέσα στις ρωμαϊκές κτήσεις, αν και στο τέλος οι Ρωμαίοι είχαν φτάσει μέχρι και εκεί κάτω. Αλλά ο αγώνας όλων των κρατών της Ευρώπης, και είναι πρωτοφανές το γεγονός αυτό, η επέκταση σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας ήταν με πολέμους. Και με πολέμους σκληρούς. Μέχρι και με τον Χίτλερ. Και αυτός είχε ονειρευτεί, οραματιστεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο Μέγας Ναπολέων είχε οραματιστεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι στρατιλάτες και οι κατακτητές είχαν οραματιστεί την Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που όμως κανένας δεν μπόρεσε να την καταφέρει. Και τώρα από μόνο του, όλα τα κράτη θέλουν να μπουν κάτω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα χωρίς να υπάρχει ακόμη ο δικτάτορ ή ο ηγέτης αυτής της αυτοκρατορίας, γιατί περί αυτοκρατορίας πρόκειται. Κάποτε ξεκίνησαν 7-8, γίνανε 10, γίνανε 15, τώρα θα μπουν καμιά δεκαπενταριά ακόμη. Δεν ξέρω πώς θα μπουν τελικά. Αλλά είναι εκπληκτικό το φαινόμενο, αδερφοί. Ένα κράτος να αυξάνει, να κατακτάει τα υπόλοιπα κράτη χωρίς πόλεμο. Χωρίς μάχες. Μάλιστα με πολύ χαρά να μπαίνουν κάτω από την Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα κράτη. Γιατί υποσχέσεις. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα γίνει, η υποσχέση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει το μεγαλύτερο κράτος. Είναι το αντίπαλο, θα γίνει το αντίπαλο δέος της Αμερικής. Δύσκολο. Έως αδύνατο, γιατί δεν έχει φυσικό πλούτο, δεν έχει ενέργεια, δεν έχει πετρέλαιο. Αλλά σε άλλα κεφάλαια, σε άλλα μαθήματα θα δούμε πώς θα φτάσουν μέχρι την Ιερουσαλήμ και την Αραβία για τα πετρέλαια. Πάντως το χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι η αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας χωρίς πόλεμο. Είναι εκπληκτικό σημείο. Κανένας, ούτε και οι μελετητές της γραφής πριν από 50 χρόνια, δεν μπορούσαν να το υπολογίσουν αυτό. Κανένα ανθρώπινο μυαλό δεν προέβλεψε επέκταση αυτοκρατορίας χωρίς πόλεμο. Κανένας δεν το σκέφτηκε. Μόνο το
σχέδιο του Θεού. Μόνο η σοφία του Θεού, αδελφοί αγαπητοί, το επιτρέπει. Αλληλούια. Και ακόμη δεν έχει βγει το μικρό κέρας. Ακόμη δεν έχουμε δει να πέφτουνε. Και πιστεύω ότι δεν θα δούμε να πέφτουνε. Εμείς θα φύγουμε όταν θα γίνουν αυτά. Αλληλούια. Με τη χάρη του Χριστού να είμαστε όλοι από εκεί πάνω, να τα βλέπουμε από ψηλά, αδελφοί. Εκεί η συνάντηση του Κυρίου μας στον αέρα. Αλλά δεν έχει γίνει. Τι έχει γίνει? Ακριβώς μέχρι αυτού του σημείου παρετήρουν τα κέρατα. Τώρα είναι σε αυτό το σημείο. Παρατηρούμε την εξουσία και την ανάπτυξη και την αύξηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να έχει αποκαλυφθεί ο ηγέτης. Και τον ηγέτη τον αναφέρει ο Λόγος του Θεού σαν μικρό κέρας, σαν εξουθενημένος της. Δεν θα είναι κάποιος μεγάλος άρχοντας, αλλά θα είναι κάποιος που θα παραδώσει την ψυχή του στο διάβολο και ο διάβολος θα του δώσει την εξουσία του, τη δύναμή του και τη βασιλεία του. Και βλέπετε, η μίμηση του διαβόλου, όπως ο Θεός είναι τριαδικός, Πατέρας, Υιός και Πνευμάγιο, έτσι και ο δράκον, ο αρχαίος, ο όφης ο αρχαίος, θέλει να μοιάσει στο να μιμηθεί το Θεό. Και αυτός δημιουργεί για τον εαυτό του την έννοια του Θεού, να παραστήσει λέει τον εαυτό του Θεό για να καθίσει στο θρόνο του Θεού και να έχει και αυτός τον αντίστοιχον Ιησούν Χριστόν τον Αντίχριστο και να έχει και αυτός τον αντίστοιχο παράκλητο το πνεύμα της αληθείας τον ψευδοπροφήτη, όπου τώρα στη γη εργάζεται ο παράκλητος, γιατί Κύριος σήμερα στη γη είναι ο παράκλητος, ο οποίος προσεύχεται και μεσητεύει περιμόν εδώ στη γη ταυτόχρονα με τον Ιησούν Χριστόν που είναι ο παράκλητος και μεσητεύει στον Πατέρα στον ουρανό. Η τέλεια μίμησης, η προσπάθεια πια τέλεια. Εμείς θα είμαστε όμοιοι με τον Κύριο. Αλληλούια, η Εκκλησία του Χριστού. Η προσπάθεια της μίμησης του διαβόλου είναι εκπληκτική. Θέλει να παραστήσει τον εαυτό του όμοιο με το Θεό. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό γιατί ο Χριστός του έχει συντρίψει το κεφάλι. Είναι νικημένος. Και τα παιδιά του Θεού δεν μπορεί να τα αγγίξει και δεν μπορεί να αποκαλυφθεί και να αποκαλύψει τη δύναμή του ο διάβολος, ο αντίχριστος και την εξουσία του ψευδοπροφήτης όσο υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού κάτω στη γη. Μυστηριωδώς εργάζεται. Και κρυμμένα, φοβισμένα. Αλλά με μεγάλη πανουργία. Θυμάμαι, είχα γνωρίσει κάτι σατανιστές, όχι προσωπικά, και όταν άνθρωποι που υπηρετούσαν και λατρεύαν τον διάβολο, μου λέγανε «Θα φύγετε εσείς και δική μας θα είναι η γη». Ακούτε τι μου λέγανε. «Θα φύγετε εσείς, το ξέρω, θα φύγετε, πάτε στον ουρανό. Εμείς δεν θέλουμε τον ουρανό, τη γη θέλουμε, αλλά θα είναι δική μας η γη». Πόσο λάθος κάνουν. Για 7 χρόνια το πολύ. Μετά θα ξανάρθει ο Ιησούς Χριστός, αλληλούια. Θα ξανάρθει και θα δημιουργήσει τη βασιλεία του. Είδατε όμως πως κοροϊδεύει τους ανθρώπους. Για να δούμε όμως τη συνέχεια με τη χάρη του Χριστού. Το χαρακτηριστικό, γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας και αμέσως αυτό το οποίο παρατηρούσε ο Δανιήλ αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά. Μικρό κέρας ανέβει μεταξύ των 10 κεράτων. Τώρα αυτή τη στιγμή βλέπετε δεν υπάρχει μία βασιλεία, υπάρχουν βασίλεια. Τώρα τι νόημα έχει τα 10 κέρατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Υπάρχουν πολλές ερμηνείες, εξηγήσεις, απόψεις, γνώμες, αλλά είναι ανθρώπινες. Ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, η αποκάλυψη αποκαλύπτεται με το χρόνο, είναι και κρυμμένη. Σιγά σιγά ο Θεός μας τα φανερώνει, τα βλέπουμε, όπως είπαμε, κανείς δεν περίμενε και δεν πίστευε ότι θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση ή να ενωθεί η Γερμανία. Και όμως θα δούμε παρακάτω ότι γράφει ο Θεός, ο Λόγος του Θεού και για το Χίτλερ, γράφει για την πτώση του σοσιαλισμού, της Σοβιετικής Ένωσης, όλα τα γράφει. Μόνο που πριν γίνουνε δεν τα καταλαβαίναν που τα γράφει, όταν όμως γίνουνε λέμε «Να το βρε παιδί μου, το γράφε». Αλληλούια. Ένα πράγμα βέβαια δεν θα δούμε, αλλά είναι την αποκάλυψη, δεν θα δούμε, δεν θα γνωρίσουμε, δεν θα δούμε το πρόσωπο, ποτέ δεν θα εννοήσουμε όσο είμαστε στη γη το ποιος είναι ο Αντίχριστος και ας μην παιδευόμαστε, γιατί αυτό είναι και κρυμμένο. Δεν μπορεί να αποκαλυφθεί ο άνομος, αυτός ο οποίος υπέρεται εναντίον Θεού και σεβάσματος. Δεν μπορεί να σταθεί μπροστά
γιατί αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Δεν μπορεί να σταθεί μπροστά μας. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί, αλλά εμένα μου έχει συμβεί, όχι πολλές φορές, αλλά αρκετές, να συναντάω στον δρόμο, χωρίς να το ξέρω, κάποιον άνθρωπο που είναι δαιμονιζόμενος, να με βλέπει και να το βάζει στα πόδια. Θυμάμαι μια φορά, ερχόμουν με το αυτοκίνητο και έστριβα από την Πανεπιστημίου να βγω Βασιλής Σοφίας, εκεί που είναι τα λουλουδάδικα, Βασιλής Σοφίας λέγεται, Βασιλής Σοφίας, για να ανέβω για Μαρούσι. Και είχε κίνηση και προχώραγα σιγά σιγά. Και βλέπω έναν λαχιοπόλη, ήταν καλοκαίρι, είχα ανοιχτό το παράθυρο και έλεγε «Πουφ, κάτι βρωμάει, κάτι βρωμάει». Μύριζα, εγώ δεν μου βοηθούσε, ήταν δίπλα μου, ερχόταν έτσι και εγώ προχώραγα. Λοιπόν, κάτι και φώναζε, κάτι βρωμάει, πουφ, κάτι βρωμάει, κάτι βρωμάει. Εγώ τον κοίταζα καλά καλά. Μόλις φτάνω κοντά του, γυρίζει, με κοιτάει. Εγώ βρώμαγα, γι' αυτό είναι όμως. Αλλά τι την ευωδία του Χριστού, αδερφοί. Να τον δείτε πως έκανε. Πραγματικά, τι να σας πω. Αλλά δεν μπορούσε να σταθεί στα παιδιά του Θεού. Δεν μπορούν να σταθούν στα παιδιά του Θεού. Εξαφανίζονται, φεύγουν, δεν μπορούν. Και με πλήρωσε ο Κύριος και με Πνεύμα Άγιο. Αλληλούια. Δεν μπορεί να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Δεν μπορεί μπροστά στην Εκκλησία του Χριστού. Και μάλιστα, αδερφοί, ποια Εκκλησία? Την Εκκλησία των Εσχάτων ημερών που θα είναι πλήρης δυνάμεως Πνεύματος Αγίου. Πλήρης αγιασμού. Μπορεί να σταθεί. Δεν μπορεί να φανερωθεί. Ό,τι και να κάνει. Ο Δανίλη λοιπόν δεν είχε αυτή την αποκάλυψη, γιατί δεν βλέπει πουθενά την Εκκλησία. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Δανίλη και στον Δανίλη έχει αποκαλυφθεί το έργο του Θεού στο λαό Ισραήλ. Είναι οι περίφημες 70 εβδομάδες που θα δούμε στα επόμενα μαθήματα. 70 εβδομάδες που έδωσε καιρό ο Θεός για το λαό Ισραήλ, διατηρώντας 69 εβδομάδες και μία εβδομάδα στο τέλος. 69 εβδομάδες ήταν με τη Σταύρωση και Ανάσταση του Χριστού, διάλειμμα 2000 χρόνια, και η τελευταία εβδομάδα που είναι για το λαό Ισραήλ, για τη σωτηρία του λαού Ισραήλ, είναι η εφταετία του Αντίχριστου, όπου τα πρώτα 3,5 χρόνια θα τον δεχτούνε τον Αντίχριστο σαν Μεσσία, και όταν τον δούνε να κάθεται στο ναό του Θεού σαν Θεός, τότε θα εννοήσουν ότι όχι ο Μεσσίας δεν ήταν, αλλά ότι ήταν το βδέλυγμα της αρημόσεως, το λαληθέν υπό του προφήτου Δανιήλ, που θα το διαβάσουμε, και τότε οι δύο προφήτες, οι οποίοι θα κηρύττουν το λόγο του Θεού για 3,5 ολόκληρα χρόνια, θα γίνουν πιστευτοί, θα εκχέει πνεύμα χάριτος και οικεσιών στο λαό Ισραήλ ο Θεός και θα εξητήσουν εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν. Και τότε θα αρχίσει ο διωγμός του Ισραήλ. Τα πρώτα 3,5 χρόνια θα βάζει ο Αντίχριστος το χάραγμά του και την εικόνα του, και διάβασα μάλιστα και μου έκανε εντύπωση, θα το διαβάσουμε ελπίζω σήμερα, όπου ο ψευδοπροφήτης διατάζει τους ανθρώπους να φτιάξουν την εικόνα του Αντίχριστου και να την προσκυνήσουν. Δεν τη φτιάχνει ο Αντίχριστος, θα το δούμε όμως μετά. Ας προχωρήσουμε λίγο. Το χαρακτηριστικό λοιπόν πια μετά την αρπαγή της Εκκλησίας της Βασιλείας του Αντίχριστου του μικρού κέρατος είναι ότι έχει οφθαλμούς, που σημαίνει γνώση, η γνώση θέλει πληθυνθεί, έχει, γνωρίζει τα πάντα, έχει δυνατότητες και είναι καταπληκτική και αυτή, όλα είναι εκπληκτικά όσα αφορούν το τέλος, αδερφοί, ότι αφορά, έχει γλώσσες και έχει οφθαλμούς και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά. Ξέρετε, τώρα με το ίντερνετ και με την τεχνολογία υπάρχει τέλεια γνώσης. Υπάρχει τίποτα άγνωστο. Το ίντερνετ είναι μια εκπληκτική τεχνολογική ανακάλυψη που δεν την ανακάλυψε ένας άνθρωπος, ούτε ανήκει σε κάποιον άνθρωπο. Είναι ένα δίκτυο που από μόνο του δημιουργήθηκε. Και όποιος θέλει μπαίνει μέσα και το πολλαπλασιάζει και το αυξάνει. Τώρα, ό,τι θέμα θέλεις, ό,τι ζήτημα θέλεις, μπορείς να μπεις και να δεις. Να μην έχεις χρόνο όλα αυτά να τα δεις, να τα διαβάσεις. Αν δεν μπεις μέσα στο ίντερνετ, αισθάνεσαι και άρχοντας. Αισθάνεσαι, έχεις τον κόσμο στα χέρια σου. Έχεις την αμαρτία, έχεις τη βία, έχεις ό,τι θέλεις έχεις στα χέρια σου.
Προχωρώντας δε και μέσα στην εικονική πραγματικότητα που έχει φτάσει, όχι κάτι που θα γίνει στο μέλλον, στην εικονική πραγματικότητα δεν θα είναι μόνο ότι θα τα βλέπεις, είναι ότι θα τα ζεις κιόλας. Μπαίνουν δηλαδή στο μυαλό, στην καρδιά, στην ψυχή, στο συνέστημα, σε όλα μπαίνει. Είναι λοιπόν θαυμαστό ότι τα χαρακτηριστικά του μικρού εκείνου κέρατος είναι οφθαλμοί και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα. Βέβαια, να μην το πούμε ότι η αμαρτία τίνει να φτάσει στο πλήρες, και όταν θα φτάσει η αμαρτία, και ας προσέξουμε τις λέξεις που χρησιμοποιεί ο Θεός, είναι τέλειες. Λέει η Γραφή, θα διαβάσουμε παρακάτω στο Δανιήλ, και όταν η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες, τότε θα εγερθεί βασιλεύς σκληροπρόσωπος. Και δεν υπάρχει, αδελφοί αγαπητοί, στιγμή που η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες, πάντοτε θα υπάρχουν άνθρωποι πιστοί. Μία είναι η στιγμή που η αμαρτία θα είναι πλήρης στην ανθρωπότητα. Το δευτερόλεπτο μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί όλοι οι Άγιοι θα έχουν φύγει για τον ουρανό. Ποιοι θα έχουν μείνει κάτω? Όσοι δεν δέχτησαν το λόγο της αληθείας. Δεν πίστευσαν στον Ιησού Χριστό. Δεν επεκαλέστησαν το όνομα του Χριστού για να σωθούνε. Αλλά κάτω από οποιασδήποτε καταστάσεις ο Θεός βρίσκει τρόπους να σώσει τους ανθρώπους. Γι' αυτό και μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου θα κηρύττουν, όπως είπαμε, και πάλι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και εδώ θέλω να κάνω μια μεγάλη διαφοροποίηση. Γιατί μόνο ο Ιησούς Χριστός σώζει, και μόνο με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σώζεται ο άνθρωπος. Μόνο που στην περίοδο της Χάριτος οι άνθρωποι σώζονται όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, γιατί είναι γεγραμμένο στο Ευαγγέλιο. Ενώ στην περίοδο της Εφταετίας πάλι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού σώζονται, όμως τώρα όχι κατά χάρη αλλά με το νόμο. Όποιος δεν προσκυνήσει την εικόνα του Αντίχριστου και δεν βάλει το χάραγμα το 666 στο δεξί χέρι στο μέτωπο. Η σωτηρία γίνεται μόνο με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και μόνο δια του ονόματος του Ιησού Χριστού. Το ξαναλέω, τώρα κατά χάρη όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, τότε με το νόμο, όχι του Μωυσέως, το νόμο του Ευαγγελίου. Όποιος δεν προσκυνήσει την εικόνα του Αντίχριστου και δεν βάλει το χάραγμα στο δεξί χέρι και ή στο μέτωπο. Αμέσως μετά την αποκάλυψη του Αντίχριστου προχωράει η φανέρωση του Θεού στον Δανιήλ λέγοντας τέλος πια της εφταετίας, εθεώρουν έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθισε, του οποίου το ένδυμα ή το λευκόν οσχιών και ετρίχες της κεφαλής αυτού ως μαλλίων καθαρών, ο θρόνος αυτού ή το ως φλόξ πυρός και η τροχή αυτού ως πυρ καταφλέγων και ο ποταμός εξήρχεται και διεχέεται το έμπρεσθεν αυτού, χίλιε μυριάδες υπηρέτουν αυτών και μύριε μυριάδες παρίστατο ενώπιον αυτού και το κριτήριον εκάθισε και τα βιβλία είναι όχθησαν. Εδώ είναι, αδελφοί αγαπητοί, η δευτέρα παρουσία, όπως θα δούμε, είναι η κρίσης. Η κρίσης που ο Χριστός θα σταθεί, όχι η τελική κρίσης όπου θα αναστηθούν όλοι. Εδώ είναι η δευτέρα παρουσία, είναι η κρίσης της αρπαγής και της επισύναξης. Όμως για αν το δούμε παρακάτω θα δούμε που ο ίδιος ο Λόγος του Θεού μας το εξηγεί. Εθεώρουν τότε εξαιτίας της φωνής των μεγάλων λόγων τους οποίους το κέρας ελάλει, εθεώρουν έως ου εθανατώθη το θηρίον και το σώμα αυτού απολέστη και δόθη στην καύση του πυρός. Είναι η δευτέρα παρουσία που ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός πιάνει τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη και τον ρίχνει, όπως λέει στην Αποκάλυψη, στη γέννα του πυρός. Είναι αυτοί οι δύο, μόνο αυτοί οι δύο που εγκαινιάζουν την κόλαση, την απώλεια. Και εξηγεί εδώ στον Δανιήλ ο Θεός, ο Λόγος του Θεού, για ποιο λόγο δεν μακροθυμεί ο Θεός στον Αντίχριστο και στον ψευδοπροφήτη, αλλά πριν να έρθει η τελική κρίση, αυτόν τον καταδικάζει στην αιώνια απώλεια. Είναι η εξαίρεση, αδελφοί. Γιατί και τον ίδιο το διάβολο του και του σατανά δεν τον ρίχνει στην απώλεια, στη γέννα του πυρός, τον δένει για χίλια χρόνια. Είναι η εξαίρεση στην κρίση. Ο Θεός κάνει εξαιρέσεις.
Εξαίρεση έκανε στο Μωυσή και στον Ισραήλ τότε στις 10 πληγές του που, της Αιγύπτου. Εξαίρεση κάνει σε εμάς σήμερα. Και μέσα στον κόσμο της θλίψεως και της αμαρτίας ζούμε αγία και καθαρή ζωή και χαρούμενη ζωή. Εξαιρέσεις κάνει ο Θεός. Αλλά εδώ θα κάνει την πρώτη τρομακτική εξαίρεση, όπως είχε κάνει, αν θυμάστε, στους στο Κορέ, Δοθάν και Αβυρών, τους ανθρώπους οι οποίοι αντεστάθησαν στον Μωυσή. Και έκαμε μεγάλη εξαίρεση, μόνοι άνθρωποι που πήγαν ζώντες στον Άδη. Άνοιξε η γη και πήγαν ζώντες στον Άδη. Γιατί? Γιατί αντεστάθησαν στο Μωυσή. Οι δύο αυτοί οι άνθρωποι θα αντισταθούν, δηλαδή ο ψευδοπροφήτης και ο αντίχριστος, θα αντισταθούν στην έλευση του Χριστού. Θα μαζέψουν όλα τα στρατεύματα και καθώς θα βλέπουν το σημείο του Υιού του Ανθρώπου και τον Ιησού Χριστό να κατεβαίνει εν εφέλες με τα πάντων των Αγίων αλλά και με όλους τους αγγέλους του, θα βάλει στο μυαλό του και θα ανέβει στην καρδιά του αντίχριστου και του ψευδοπροφήτη να αντισταθούν και να κάνουν πόλεμο με ποιον, στην κάθοδο του Ιησού Χριστού. Είναι η εξαίρεση. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να προσέχουμε ένα πράγμα εμείς οι χριστιανοί στη σχέση μας με το Θεό και με τους ανθρώπους. Μην αντιστέκεσαι στο έργο του Θεού. Μην αντιστέκεσαι στον Ιησού Χριστόν όταν εργάζεται. Θα σε βγάλει από τη μέση. Σε βγάλει. Δεν σταματάει το έργο του Θεού. Δεν μπορεί να εμποδίσει τη Δευτέρα Παρουσία και τη δημιουργία της Βασιλείας στη γη ο Αντίχριστος. Θα κάνει εξαίρεση ο Θεός. Θυμάστε μια άλλη ευλογημένη εξαίρεση. Η Μαρία η Μαγδαληνή. Που τον έψαγνε γεμάτη από αγάπη. Οι εξαιρέσεις γίνονται, αδερφοί αγαπητοί, με δύο λόγους. Από την αγάπη και από το μίσος. Μαρία Μαγδαληνή αγάπησε τον Χριστό τόσο πολύ που ενώ θα έπρεπε να πήγαινε να παρουσιαστεί στον πατέρα του και ύστερα να αποκαλύψει την Ανάστασή του στους ανθρώπους, ιδιαίτερα στη Μαρία, η οποία τον εξητούσε, της απεκαλύφθη και όταν πήγε να τον πλησιάσει, της είπε «Μη μου άπτου, μη μ' αγγίζεις, γιατί ακόμη δεν πήγα στον πατέρα μου». Ενώ ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης έχουν μίσος μέγα, γιατί χάνουν τη βασιλεία. Χάνουν την εξουσία, χάνουν τη γη, τα χάνουν όλα. Όπως και ο διάβολος έχει θυμό μέγα, γιατί γνωρίζει πια ότι επλησίασε το τέλος του. Και κάνει τη μεγάλη εξαίρεση και ακούστε πώς το περιγράφει. «Και θανατώθη το θηρίον και το σώμα αυτού απολέσθη στην απώλεια και δόθη εις καύσιν πυρός». Αν το δούμε, αδελφοί, στην Αποκάλυψη γράφει «Και ζώντες ερήφθησαν οι δύο εις τη λίμνη του πυρός την γεωμένη με θείον». Συνεχίζει λοιπόν τώρα ο Θεός να αποκαλύπτει. «Είδον εν οράμασι στον Δανιήλ, είδον εν οράμασι νυχτός και ειδού ως Υιός ανθρώπου ήρχετο», βλέπει τώρα τον Ιησού Χριστό καταβαίνοντα, «ως Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των εφελών του ουρανού και έφθασεν έως του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία δια να λατρεύσωσιν αυτόν πάντες οι λαοί τα έθνη και εγλώσσε και η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος ή της δε θέλει παρέλθει και η βασιλεία αυτού ή της δε θέλει φθαρεί». Να δούμε τα χαρακτηριστικά τώρα της Δευτέρας Παρουσίας. Φάνηκε στον ουρανό Ιησούς Χριστός, έφτασε μέχρι την παρουσία του Θεού, μέχρι τον Πατέρα Θεό, τον εισήγαγαν ενώπιον αυτού και εδόθη σε αυτόν εξουσία, δόξα και βασιλεία, δια να λατρεύωσιν αυτόν πάντες οι λαοί τα έθνη και γλώσσε και εννοεί εν ράβδος σιδηρά. Δεν θα τον λατρεύουν οι εναπομείναντες. Να δούμε την πορεία των πραγμάτων. Όλοι όσοι δεν έβαλαν χάραγμα και δεν προσκύνησαν την εικόνα του Αντίχριστου, είτε θανατώθησαν, είτε όσοι λίγοι απέμειναν, επισυνάχθησαν από τους αγγέλους και βρέθησαν και αυτοί στον ουρανό λαμβάνοντας μέρος στην Ανάσταση την πρώτη. Είναι οι φίλοι του νυμφίου. Ενώ η νύμφη είναι η εκκλησία που θα αρχίσει την Ανάσταση την πρώτη με την αρπαγή της εκκλησίας.
όσοι έχουν πάει να πολεμήσουν και να αντισταθούν, όπως λέει η Γραφή στο 12 εδάφιο όπως διαβάσαμε, τον ένα αντίχριστο και ψευδοπροφήτη θα τον ρίξει στη γέννα του πυρός, στην απώλεια, στην καύση του πυρός, του τα υπόλοιπα στρατεύματα. Περί δε των λοιπόν θηρίων η εξουσία αυτών αφηρέθη, αφαιρέθηκε η εξουσία, γιατί ο διάβολος φυλακίστηκε για 1000 χρόνια στην Άβυσσο, αφηρέθη η εξουσία πλην παράτασης ζωής, εδόθη εις αυτά έως καιρού και χρόνου, για 1000 χρόνια. Και αν θέλουμε να το δούμε και στην Αποκάλυψη, για να τα βλέπουμε ταυτόχρονα αυτά, έχει πολύ ενδιαφέρον, λέει η Γραφή. Και είδων των θηρίων και τους βασιλείς και τα στρατεύματα αυτού συνηγμένα διανακάμωσιν πόλεμων με τον καθήμενον επί του ύπου και με το στράτευμα αυτού. Και πιάστη το θηρίον και μετά τούτο ψευδοπροφήτης, ώστις έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού με τα οποία επλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προκυσκινούντας την εικόνα αυτή, αυτού ο ψευδοπροφήτης επλάνησε την ανθρωπότητα για να λατρεύσουν και να προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Αφού λοιπόν ήρθε ο Κύριος, έριξε αυτούς στη λίμνη του πυρός και οι λοιποί, τα λοιπά στρατεύματα που πήγαν να αντισταθούν στην έλευση του Ιησού Χριστού, εφωνεύθησαν με την ροφαία του καθημένου επί του ύπου την εξερχομένη εκ του στόματος αυτού. Αυτοί δεν ερήχθησαν στην καύση του πυρός, στην αιώνια κόλαση, εφωνεύθησαν και είναι όπως λέει ο Δανιήλ, εις αυτούς δε δόθη παράτασης ζωής. Μέχρι καιρού, για 1000 χρόνια, αυτοί θα λάβουν μέρος στη δεύτερη Ανάσταση. Εκτός από τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη. Και έτσι για 1000 χρόνια θα υπάρξει η Βασιλεία του Χριστού, θα καθίσει δηλαδή, και εδώ να το προσέξουμε αδελφοί, θα καθίσει δηλαδή ο Χριστός στο θρόνο του Δαβίδ για 1000 χρόνια. Και υπάρχουν 2 θρόνοι, ο θρόνος του Θεού στον ουρανό και ο θρόνος του Χριστού, ο θρόνος του Δαβίδ στη γη. 1000 χρόνια θα βασιλεύει εν ράβδο σιδηρά ο Χριστός επάνω στους ανθρώπους, και στον οποίον έχει δοθεί εξουσία και δόξα και βασιλεία για να τον λατρεύουν με το ζόρι όλοι οι λαοί, όλα τα έθνη και όλες οι γλώσσες. Μία βασιλεία που όλοι οι άνθρωποι, και θα δούμε ποιοι άνθρωποι θα είναι αυτοί, θα είναι υποτεταγμένοι στο Χριστό. Ποιοι θα είναι οι άνθρωποι αυτοί? Θα είναι όσοι δεν έχουν το χάραγμα, όσοι έχουν το χάραγμα και δεν ήσαν μέσα στα στρατεύματα του Αντιχρίστου, αλλά και τα παιδιά τους θα είναι οι άνθρωποι που θα συνεχίζουν να ζούνε με το φυσικό αυτό σώμα επί της γης, που επειδή δεν θα υπάρχει ο διάβολος και ο σατανάς, και επειδή δεν θα υπάρχει ο Αντίχριστος και ψευδοπροφήτης, και η ζωή των ανθρώπων δεν θα είναι τότε στη χιλιετή βασιλεία 70 με 80 χρόνια, αλλά παιδί λέει 100 χρονών, μωρό 100 χρονών. Και ο γέροντας θα είναι 800-900, θα ζούνε. Γι' αυτό μέσα σε πολλά χρόνια οι άνθρωποι, όπως καταρχάς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, γι' αυτό και μέσα σε 1000 χρόνια πάλι θα έχουν φτάσει 6-7 δις άνθρωποι όταν θα λυθεί ο Αντίχριστος. Ούτε θα αναφερθούμε τώρα για το λύσιμο του Αντιχρίστου, αλλά σε αυτή τη χιλιετή βασιλεία βασιλιάς θα είναι ο Χριστός, άρχοντες και βασιλείς και ιερείς του υψίστου θα είμαστε εμείς, που θα έχουμε εξουσία επάνω σε 10 πόλεις, σε 5 πόλεις, ανάλογα με το πώς έχουμε εργαστεί, με τον καρπό που θα πάμε στον Κύριο, θα μας δοθεί και ο μισθός μας, και ας το προσέξουμε αυτό μια φορά ακόμη, κατά το έργο μας. Όχι ο ποιμένας θα έχει πιο πολύ μισθό από τον διάκονο ή από τον αδελφό ή την αδελφή. Κάθε ένας θα πάρει, γιατί είναι δίκαιος ο Θεός, κάθε ένας θα πάρει το μισθό του ανάλογα με τον κόπο με τον οποίο εκοπίασε στο έργο του Θεού. Και θα δούμε αδελφοί εκπλήξεις εκεί πάνω. Γι' αυτό μη λυπάσαι όταν κουράζεσαι στο έργο του Θεού, να χαίρεσαι, να αγάλεσαι, να δοξάζεις το Θεό που κάνει χάρη και σου δίνει την ευκαιρία να κουράζεσαι, ώστε όταν θα έρθει η στιγμή εκείνη να σου δώσει το μισθό σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης. Ας δούμε τώρα και την ερμηνεία, πώς ο Θεός του την ερμηνεύει στο 15 εδάφιο. Έφρυξε το πνεύμα ημού του Δανιήλ εντός του σώματός μου και οι οράσεις της κεφαλής μου με ετάρατον. Επλησίασα εις ένα των παρισταμένων
και ζήτου να μάθω παρά αυτού την αλήθεια πάντων τούτων. Και λάλησε προς εμέ και μη εφανέρωσε την ερμηνεία των πραγμάτων. Ταύτα τα μεγάλα θηρία τα οποία είναι τέσσερα, είναι τέσσερις βασιλείς ή την εσθέλουσιν εγερθεί εκ της γης. Αλλά οι Άγιοι του Υψίστου θέλουσι παραλάβει την βασιλείαν και θέλουσι έχει το βασίλειον εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Βλέπετε, μιλάει για τέσσερα θηρία που, όπως είπαμε, είναι οι Βαβυλώνιοι, οι Μηδοπέρσες, οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι, που το θεωρεί ένα θηρίο. Όπως και στην Αποκάλυψη που διαβάσαμε πιο μπροστά, του Ιωάννου, όπου ο Κύριος μας αποκαλύπτει τον Αντίχριστο, ένα θηρίο το βλέπει, που είναι, έχει, λέει, ή το όμοιον με πάρδαλιν, οι πόδες ο σάρκτου και το στόμα ως λέοντος. Ένα θηρίο. Μόνο που το ένα θηρίο είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, διάλειμμα, οικονομία της Χάριτος, συνέχεια το ίδιο θηρίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το ίδιο θηρίο, μόνο που, όπως είπαμε, δεν είναι κατακτητές. Θα βγει το μικρό κέρας και ας το ακούσουμε. Πώς το περιγράφει λοιπόν ο Λόγος του Θεού? Τότε στο 19 εδάφιο, το 18 να μην ξεχάσουμε, αμέσως μετά το τέταρτο θηρίο, οι Άγιοι του Υψίστου θα παραλάβουν τη βασιλεία, στη χιλιετή βασιλεία, και θα έχουν το βασίλειο στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μία παρατήρηση που ξέχασα να σας πω, είναι οι δύο οι θρόνοι λοιπόν του Θεού. Στον ουρανό ο θρόνος του Πατέρα, στη γη ο θρόνος του Χριστού, που αρχίζει με το θρόνο του Δαβίδ. Όμως μετά τη χιλιετή βασιλεία, ο θρόνος, γι' αυτό λέει ο θρόνος του Χριστού που θα παραμείνει στους αιώνες των αιώνων, στο ΚΒ κεφάλαιο, λέει, για να το διαβάσουμε, να μην ξαναγυρίσουμε σε αυτό: «Και μη έδειξε καθαρών ποταμών ύδατος της ζωής και εν το μέσο της πλατείας κλπ. Κλπ. Και ουδέν ανάθεμα». Και ο θρόνος στο 3 εδάφιο από το ΚΒ κεφάλαιο: «Και ουδέν ανάθεμα θέλει είστε πλέον, και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θέλει είστε εν αυτή. Και η δούλη αυτού θέλουν συλλατρεύσει αυτόν και θέλουν συμβασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων». Μετά τη χιλιετή βασιλεία, όταν ο Πατέρας υποτάξει τα πάντα κάτω από τα πόδια του Χριστού, και όταν λέει τα πάντα εννοεί εκτός από τον εαυτό του, τότε ο Χριστός θα έρθει να παραδώσει τα πάντα, τα υποτεταγμένα από το Θεό στα χέρια του και στα πόδια του στον Θεό, και τότε ο Χριστός και ο Θεός θα γίνουν τα πάντα εν πάση. Από εκεί που έφυγε, καθώς δεν θεώρησε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Χριστό, εκεί θα ξαναπάει, όπως είναι γεγραμμένο εν αρχή το Λόγος, και ο Λόγος είτο παρά το Θεό και Θεός είτο ο Λόγος. Εκεί θα ξαναπάει ο Χριστός και η Εκκλησία πια θα βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Και όπως λέει ο Χριστός, επειδή εγώ ενίκησα, και πότε ενίκησε? Η νίκη είναι στο τέλος, αδελφοί. Ο υπομείνας έως τέλους θα σωθεί, εκεί θα νικήσουμε. Επειδή εγώ ενίκησα, ο Πατέρας μου με έβαλε να καθίσω στο θρόνο του. Επήρε το θρόνο του Χριστού και τον έβαλε στο θρόνο του Πατέρα. Και αν εσείς νικήσετε, εγώ θα σας βάλω να καθίσετε στο θρόνο μου. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, ο Πατέρας φιλοξενεί στο θρόνο του τον Χριστό επειδή ενίκησε, και ο Χριστός φιλοξενεί στο θρόνο του εμάς. Και το απίστευτο είναι ότι η Εκκλησία, ο Χριστός και ο Πατέρας θα είναι στον ίδιο θρόνο. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου μας. Είναι αυτό που ζήλεψε και επιθύμησε ο διάβολος και ο σατανάς, να πάει στο όρο, στο μέγα, στο βορρά του ουρανού, να καθίσει στο θρόνο του Θεού όμοιος με το Θεό. Που όμως ποτέ δεν θα τα καταφέρει, γιατί είναι ετοιμασμένο για το διάβολο και τους αγγέλους του η κόλαση αιώνιος. Ας συνεχίσουμε στο 19 εδάφιο. «Τότε ήθελα να μάθω την αλήθεια περί του τετάρτου θηρίου», που είναι ο Αντίχριστος, όχι ακόμη, «το οποίο είναι το διάφορον πάντων των άλλων καθ' υπερβολήν τρομερών, του οποίου οι οδόντες είναι σιδηροί και οι όνυχες αυτού χάλκινοι», είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, «κατέτρωγε, κατεσυνέντριβε, κατεπάτη το υπόλοιπο με τους πόδας, και περί των 10 κεράτων», από εδώ και πέρα αρχίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, «τα οποία ήσαν εν τη κεφαλή αυτού, και περί του άλλου το οποίο ανέβη έμπρος εν του οποίου έπεσαν τρία, περί του κέρατος λέγω εκείνο», αυτός είναι ο Αντίχριστος, «το οποίο είχε οφθαλμούς», δεν κατέτρωγε αυτός, δεν κατεπάτησε,
Δεν κατεπάταγε, δεν είναι όπως το πρώτο θηρίο, είχε οφθαλμούς και στόμα λαλούν μεγάλα πράγματα, του οποίου η όψης ή το ρωμαλαιοτέρα παρά των συντρόφων αυτού. Και πράγματι στην εφταετία ο διάβολος θα δώσει όλη την δική του εξουσία στον Αντίχριστο, στον ψευδοπροφήτη, στη βασιλεία του, όλη την εξουσία, όλη τη δύναμη, και μάλιστα σε μία περίοδος που δεν θα υπάρχει, συγχωρέστε με την έκφραση και ο Θεός να με συγχωρέσει, αντίπαλος. Δεν θα υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού, δεν θα υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, τέλεια και πλήρης η βασιλεία του διαβόλου επί της γης. Μόνο με θυσία θα μπορέσουν να σταθούν οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, της 70ης εβδομάδας, που θα απαρχίστως εσωσμένων θα είναι οι 144.000, 12.000 από κάθε φυλή, και έκτοτε όλα τα έθνη όσοι δεχθούν το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Λόγο του Θεού, και αρνηθούν με θυσία, δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα θα είναι, να μην προσκυνήσουν την εικόνα του Αντίχριστου και να μην βάλουν το χάραγμα στο δεξί χέρι και στο μέτωπο. Τρομακτικό θα είναι, λέγοντας μάλιστα ότι τέτοια θλίψεις δεν έγινε ούτε πρόκειται να ξαναγίνει. Και οι θλίψεις οι χριστιανοί έχουν περάσει πάρα πολλές, και οι άνθρωποι του Θεού πριονίστησαν, με στόμα μαχαίρας έπεσαν, στα θηρία ρίχτηκαν, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν. Σκεφτείτε, δεν μπορεί κανεί το μυαλό του ανθρώπου να φανταστεί τι είναι ικανός και τι θα κάνει γεμάτος μίσος ο διάβολος, ο αντίχριστος και ψευδοπροφήτης στους ανθρώπους που θα αντιστέκονται στο θέλημά του, στο να προσκυνήσουν την εικόνα του και να βάλουν το χάραγμα στο δεξί χέρι και στο μέτωπο. Να συνεχίσουμε όμως. 21 εδάφιο. Εθεώρουν και το κέρος εκείνα έκαμνε πόλεμο μετά των Αγίων της 70ης εβδομάδος, που αρχίζει όπως είπαμε το λαό Ισραήλ, και υπερίσχυε κατά αυτόν. Αλλού λέει στα Ευαγγέλια, λέει ο Χριστός, προσεύχεστε στους Ισραηλίτες η φυγή σας να μην γίνει εν χειμώνη, να μην γίνει χειμώνα ούτε Σάββατο. Μια μεγάλη φυγή. Η γυναίκα την οποία φανερώνει ο Θεός στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, που πάει να κρυφτεί από τον Αντίχριστο, τον ψευδοπροφήτη και τον διάβολο. Η μεγάλη φυγή, η μεγάλη θλίψη, η τρομακτική ταλαιπωρία που θα επιβάλλει ο Αντίχριστος στους ανθρώπους που δεν θα βάζουν, δεν θα υποτάσσονται να βάλουν το χάραγμα, και το 666. Αλλά ξαναδιαβάζω το 21. Εθεώρουν και το κέρας εκείνο έκαμνε πόλεμο μετά των Αγίων και υπερίσχυε κατά αυτόν, έως σου ήλθεν ο παλαιός των ημερών, επενεύει ο Θεός, και εδόθη η κρίση στους Αγίους του Υψίστου μαζί με τον Χριστό, και ο καιρός έφτασε και οι Άγιοι έλαβαν τη βασιλεία. Όπως είπαμε, χιλιετής βασιλεία. Και εκείνος είπε, το θηρίον το τέταρτον, θελήστε η τετάρτη βασιλεία επί της γης, ή της θέλει διαφέρει από πασών των βασιλειών, και θέλει καταφάγει πάσαν την γην, και θέλει καταπατήσει αυτήν και κατασυντρίψει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλείς, ή την εσθέλουσιν εγερθεί εκ της βασιλείας ταύτης. Εδώ είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το 10 βασιλείς. Κάποτε λέγαμε μήπως ήταν 10 τα κράτη της Ευρώπης. Δεν ήσαν. Έπειτα, επειδή έχει και 7 κεφαλές, μήπως είναι 17. Δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε όλα, αδερφοί. Τα διαβάζουμε. Και να σας πω και την αλήθεια, δεν κεγόμαστε να τα εξηγήσουμε. Εκείνο που κεγόμαστε είναι να πάμε στη βασιλεία των ουρανών. Αλληλούια. Και αν δεν τα ξέρουμε όλα, χαλάλι του, δεν είναι ανάγκη να τα μάθουμε, ούτε μας ενδιαφέρουν πολύ. Τα διαβάζουμε γιατί μας τα λέει ο Λόγος του Θεού. Με έκπληξη τα διαβάζουμε, γιατί τα περισσότερα από αυτά τα έχουμε δει και τα βλέπουμε να γίνονται. Αλλά ό,τι δεν καταλαβαίνουμε, λέμε ο Κύριος εκεί πάνω θα μας τα εξηγήσει όλα. Δεν παραπονιόμαστε, δεν έχουμε μεγάλη επιθυμία. Ό,τι μας φανερώνει ο Θεός ξέρουμε. Ό,τι δεν μας φανερώνει ο Θεός δεν πρέπει να το ξέρουμε. Και έτσι εκεί μένουμε. Αμήν, αδελφοί. Με απλότητα, με ταπείνωση, και περιμένουμε τον Κύριο να έρθει να μας παραλάβει. Αυτή είναι η αλήθεια. Ας συνεχίσουμε όμως. Και τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλείς, ή την εστέλουση εγερθεί εκ της βασιλείας αυτής, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως φαίνεται, και κατόπιν αυτών, μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, άλλος θέλει εγερθεί. Όταν η αμαρτία φτάσει στο πλήρες,
τότε θα εγερθεί βασιλεύς κληροπρόσωπος, εξουθενουμένος της. Μετά από αυτόν, λέει, και κατόπιν αυτών των 10, άλλος βασιλεύς θα εγερθεί. Και αυτός θα διαφέρει τον πρώτον και θα υποτάξει 3 βασιλείς. Άντε εξήγησε το, δεν το ξέρουμε. Εκεί πάνω θα μας θα τα βλέπουμε αυτά. Και θέλει λαλήσει λόγους εναντίον του υψίστου. Αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να το λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Θα βλαστημήσει, λέει, το Θεό, θα καταρχήσει θεούς και σεβάσματα και θα κάνει τον εαυτό του Θεό. Θα λαλήσει λόγους εναντίον του υψίστου και θέλει κατατρέχει τους Αγίους του υψίστου, όπως είπαμε είναι ο Ισραήλ και όλοι όσοι δεν βάλουν το χάραγμα, και θα διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους. Και θα δοθεί στην χείραν αυτού και θέλουσι δοθεί στην χείραν αυτού μέχρι καιρού και καιρών και ημίσεως καιρού. Αυτά είναι τα 3,5 τελευταία χρόνια της απόλυτης δικτατορίας. Απόλυτης δικτατορίας όμως. Τα πρώτα 3,5 θα δίνει εξουσία στους δικούς του, θα τους καλοπιάνει, θα τους κολακεύει με πανουργίες, θα λέει όποιος θέλει να γίνει μεγάλος να βάλει το χάραγμα γιατί εγώ θα του δώσω την εξουσία και θα δίνει, θα μοιράζει, θα καταφέρει πάρα πολλά πράγματα, αλλά ψέματα όλα αυτά θα είναι προσωρινά. Μετά όμως όταν θα πέσει ο διάβολος από τον ουρανό και θα έρθει κάτω στη γη να κατοικήσει, γιατί τα πρώτα 3,5 χρόνια θα είναι στον ουρανό, όπως λέει στην Αποκάλυψη, όταν θα πέσει από τον ουρανό ο διάβολος για να κατοικήσει στη γη και θα τον ρίξει ο Μιχαήλ, γιατί αυτός πολεμάει, εμείς θα είμαστε εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα, εμείς θα είμαστε με τον Χριστό εκείνη την περίοδο. Δεν θα λαμβάνει μέρος, η Εκκλησία δεν λαμβάνει μέρος σε πολέμους. Οι άγγελοι κάνουν τους πολέμους στον ουρανό. Η Εκκλησία εδώ πολεμάει τώρα. Την αμαρτία, την πλάνη, την ανομία, εκεί θα είναι η ανάπαυσή της. Θα είναι οι μέρες της κοινοπηγίας. Θα απολαμβάνουν τον Χριστό. Τι ωραία αδερφοί. 7 χρόνια αυτό το χρονικό διάστημα και θα περιμένουμε να, έρθουν και οι φίλοι του νυμφίου για να γίνει ο γάμος του αρνίου επάνω στον ουρανό από τον ίδιο το Θεό. Όμως για να μην τα αφήσουμε στη μέση, να προχωρήσουμε. 3,5 χρόνια δικτατορίας, κριτήριο όμως θα καθίσει ο Χριστός και θέλει αφαιρεθεί η εξουσία αυτού, διαναφθαρεί και να εμφανιστεί ως τέλους που είπαμε ότι είναι που θα τον ρίξει στη γέννα του πυρός. Και η βασιλεία και η εξουσία και η μεγαλοσύνη των βασιλειών των υποκάτω πάντων του ουρανού θέλει δοθεί εις των λαών των Αγίων του υψίστου, η χιλιετής βασιλεία, τέλεια επικράτηση του Χριστού επάνω στη γη, του οποίου η βασιλεία είναι αιώνιος και πάσε εξουσία θέλουν συλλατρεύσει και υπακούσε εις αυτόν εν ράβδο σιδηρά. Έως εντάφθα είναι το τέλος του πράγματος, όσον διεμέ τον Δανιήλ, οι διαλογισμοί μου πολύ με ετάρατον και όψεις μου ηλιώθη εν εμή, πλην συνετήρησα το πράγμα τούτο εν την καρδία μου. Αμήν. Αλληλούια.